Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είμαι στο δρόμο και ακούω από πίσω με ένα δυνατό θόρυβο από τον Έλληνα Τορέτο. Όχι πολύ δυνατό θόρυβο, γύρω στα 150 decibel, δηλαδή έτοιμα τα αυτιά μου να ματώσουν, να αλλάξουν οι δονήσεις στην δομή του DNA μου, να προκαλέσουν κατάρρευση στα παράθυρα της γειτονιάς, να προκαλέσουν και ρογμές στα θεμέλια των πολυκατοικιών, ξυπνήσει κανένα μωρό, μπορεί να κοιμάται, και να στολίζει το οδηγό σου με χιλιάδες σκαντήλια από διερχόμενους και να μοιάζει σαν εκκλησιαστικός υπολιέλεος. Και όλα αυτά με 120 άλογα υποδύναμη και με δύο γαϊδούρια μπροστά να μοιράζονται τις δύο θέσεις. Ακούς να λέει ο άλλος, ω μάγκα, έχω 120 άλογα, πέρσι μια BMW που είχε 115 άλογα. Στην ευθεία εννοείται. Άσχετα αν ο δρόμος έχει όριο ταχύτητας 50 ή 80 χιλιόμετρα και μπορούν αυτοί στο μεταξύ να καρφωθούν και σε καμιά βιτρίνα με δονητές αμφότεροι. Πήγαμε 180 χιλιόμετρα λέει. Λες και οδηγούσε αεροπλάνο σε αεροδιάδρομο, έτοιμο να αναπτύξει ταχύτητα πτήσης και να πάει να αγοράσει κανένα αγροτεμάχιο μερικά μέτρα πιο κάτω. Και μετά λέει, μαγκά, τουλάχιστον εγώ το πέρασα. Καταρχάς, δεν τον πέρασες επειδή είσαι πιο ικανός. Μπόρεσες να τον περάσεις, φίλτατε, πρωταγωνιστή της ζωής σε απευθείας, με απευθείας μάλλον ειστήριο στην κόλαση, απλά επειδή έτυχε να έχεις διαθέσιμα παραπάνω χρήματα από εκείνον. Επίσης, επέλεξε να πάρεις κάτι που έχει εργοστασιακά παραπάνω άλογα. Αν έχεις διαθέσιμα 5.000 ευρώ, τέτοιο αυτοκίνητο θα πάρεις. Αν έχεις διαθέσιμα 30.000 ευρώ, το ανάλογο αυτοκίνητο θα πάρεις. Δεν γίνεσαι αυτομάτως μάγκας. Ήταν θέμα επιλογής και τσέπης. Απλά επέλεξε κάτι που σου δίνει προβάδισμα στην επιτάχυνση. Δεν έκανες κάτι εσύ ουσιαστικό, ok. Απλά πάτησε τον γκάζι και οι προδιαγραφές του αυτοκινήτου σου ήταν καλύτερες σε επιδόσεις από τον δίθεν άγνωστο μελοθάνατο ανταγωνιστή σου. Ωραία. Αν έχεις διαθέσιμα 300.000 ευρώ, δεν κάνεις μαγιά. Απλά μπορείς να αγοράσεις κάτι που δεν μπορεί να αγοράσει κάποιος άλλος. Δεν σε κάνει αυτόματα αυτό καλό οδηγό. Η διαφορά σας με έναν άλλον είναι στα πόσα χρήματα διαθέτεις. Ανάλογα με το κατακεφαλήν εισόδημα και ανάλογα με την επιλογή που θα κάνεις για αγορά. Δεν είναι τέχνη καλού οδηγού ή γκαζιά, δεν είναι τέχνη το να διακυβεύεις την ζωή όλων γύρω σου, ok? Είναι το τι επέλεξες να αγοράσεις. Τέχνη είναι να κερδίσεις κάποιον στο σκάκι. Τέχνη ή μαγιά, αν θες να το μεταφράσεις έτσι, είναι να κάνεις κάτι που δεν μπορεί ο άλλος σε σχετικά ισόποσες δυνάμεις πάντα σε ασφαλές μέρος. Τέχνη είναι η τέχνη. Δεν είναι το πετάλ που είναι κάτω στα πόδια σου, ok, του γκαζιού. Δεν σου προσφέρει κύρος τον γκάζι, μόνο προσευχές προσφέρει από γνωστούς ή μη συναντήσεις τον δημιουργό σου πριν την ώρα σου. Και πρέπει να σκεφτούν κάποιοι ότι δεν είναι οδηγοί σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, διότι οι συνέπειες στο πραγματικό κόσμο και έξω έχουν βαρύ τίμημα. Και αναφέρομαι σε αυτούς που βγαίνουν βόλτα με τον χάρο από πάνω, που δεν έχεις ούτε έγκυο γυναίκα με διαστολή 10 για να βλέπεις το τριχωτό της κεφαλής του μωρού για να πεις ότι τρέχει, ok. Λίγο σεβασμός στους διπλανούς σου. Εσύ άμα θες να είσαι αυτοκτονικός, πάνε σε μία πίστα να ανακαλύψεις τα πόσα G μπορεί να αναπτύξει η φυγόκεντρο δύναμη του αυτοκινήτου σου. Οκ. Okay. Λοιπόν, από την άλλη λέει ο άλλος, φίλε έχω αμορτισέρ από τάγκς και μπουράκι από τη σόμπα της γιαγιάς στο χωριό για να πατάω τον γκάζι και να αυτοικανοποιούμε με τον θόρυβο. Απλά τώρα η γιαγιά μου πρέπει να αγοράσει καινούριο φουγάρο για τη σόμπα, της το πήρα. Και δεν με νοιάζει αν μολύνω το περιβάλλον σου, λέει ένας άλλος, ή πόσο θόρυβο κάνει αυτός ο κουβάς που έχω με τέσσερις ρόδες. Στα γενετικά μου γνωρίσματα, έχω κολλητό σε ιδιωτικό κταίο, θα περάσω ούτως ή άλλως. Θα μου δώσουν δώρο και ένα γυάλο καθαριστήρα, μήπως τον πουλήσω για να βγάλω λεφτά για βενζίνη, γιατί και η βενζίνη έχει ανέβει, έχει πέσει στο Θεό. Οκ. Okay. Διότι στην Ελλάδα είμαστε. Τραπ μουσική και αυτοκίνηση πουλάει. Άσχετα μα κάθε μέρα φεύγει και ένας στα χωράφια. Μαγιά, θόρυβος και παρακμή. Υποκουλτούρα και υποπαιδεία που δημιουργούν έναν σκληροπυρηνικό συνδυασμό. Και μετά λέει ο άλλος, η Ελλάδα πάει κατά διαόλου. Όχι φίλε, δεν πάει η Ελλάδα. Ψάξε να βρεις τι διαβρώνει και τι δηλητηριάζει την Ελλάδα. Αδιαφορία είναι. Άγνοια είναι. Ανάγκη μόνο για καφεδάκια και καλή καρδιά. Επιδιοξιομανία είναι. Δυστυχώς, έχω πει λύσεις και σε παλαιότερα βίντεό μου. Το ζήτημα είναι ότι τα πρότυπα που έχουμε ή που θα έπρεπε να έχουμε αντικαθιστούνται με επίσακτα αρνητικά στερεότυπα και άλλα εξαμερικανισμένα χαρακτηριστικά μιας υπερκαταναλωτικής κοινωνίας και πολλές φορές υποανάπτυξης κουλτούρας. Okay. Και όλοι είμαστε μάρτυρες σε μια κάθετη πτώση της Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που είναι έτοιμη να πάρει η δαφνοπουλάδα από την πτώση.
είτε πολιτισμικά, είτε κοινωνικά, είτε εκπαιδευτικά, είτε οικονομικά, ό,τι θέλει ο καθένας, ας το βάλει. Θέλει ο άλλος να νιώθει πρωταγωνιστής σε ταινία αυτοκινήτων και δεν βλέπει ότι το μέλλον προβλέπεται δυσίωνο. Τα προβλήματά μας μετατοπίζονται σε επικίνδυνες δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά, αδιαφορώντας παράλληλα για τη ζημιά που μπορεί να προξενήσουμε σε δεύτερους, σε τρίτους, σε τέταρτους. Και η κοινωνία δεν αλλάζει εύκολα, είτε επειδή κάποιοι θέλουν να απολαμβάνουν ΜΜΕ την ίδια ώρα που τα κατηγορούν τα ΜΜΕ, έτσι, και τα στυλιτεύουν, είτε όταν κράζουν τον επικίνδυνο μάγκα οδηγό και μετά κάνουν ακριβώς τα ίδια, είτε όταν κάποιοι άλλοι συμπεριφέρονται σαν ζώα μέσα σε μια ζούγκλα, είτε όταν κράζουν τους πολεμοχαρείς Αμερικάνους νατοϊκούς την ίδια ώρα που απολαμβάνουν τα καλούδια της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας εν Ελλάδη, είτε όταν κάποιοι επαινούν τον Ορθόδοξο Πουτίναρο τον Βλαδίμηρο με τους επιστρατευμένους μουσουλμάνους φοντομεταλλιστές, τους εχθρούς δηλαδή της Ορθοδοξίας, όντας χριστιανοί αυτοί που τα λένε υπέρ του Πούτιν, που έχω κάνει και βίντεο κατά το παρελθόν. Δεν είναι παράπονο αυτό που βγάζω στο βίντεο τώρα που βλέπετε. Είναι ένας μη αναστρέψιμος προβληματισμός για την κοινωνία μας, η οποία ζει με το πρόβλημα και τι το κάνει αυτό το πρόβλημα, το τρέφει. Και η παθογένεια μένει να διατηρείται χωρίς λύσεις από την ίδια την κοινωνία. Είτε με την ευθύνη των πολιτών, είτε με την εκάστοτε καθεστική ατάξη. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ας συνεχίζουμε να καθρεφτιζόμαστε από την κυβέρνησή μας, okay? Σιγά τώρα, Ελλαδιστάνοι είμαστε. Είπε ο Κάγκουρας και έφυγε, πετώντας κάτω και τη γόπα του, πετώντας κάτω και το πλαστικό ποτηράκι, περιμένοντας παρόλα αυτά να χέσει ο σκύλος του για να απομακρυνθεί από την περιοχή, με ψηλά το κεφάλι. Αυτά. Τροφή για σκέψη, αναμονή για το επόμενο βίντεο, εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, προσοχή στα όρια ταχύτητας. Να είστε καλά.